Σομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Αν εξαιρέσεις ότι έχω βγάλει την Μπέμπελη. Καλό μήνα κιόλας. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Παιδιά, σφίξανε για τα καλά οι ζέστες. Τι να σου πω τώρα, εντωμεταξύ όπως καταλαβαίνεις έχω ανάψει και τα φώτα και καίγομαι ακόμα περισσότερο. Στην παρέα μας είναι το air condition και φυσικά ο ανεμιστήρας, γιατί χωρίς αυτούς δεν ζούμε. Και λοιπόν, όπως βλέπεις και στον τίτλο, σήμερα σας έχω τα must have προϊόντα για το καλοκαίρι. Κατ' εμέ, κατά τη γνώμη μου, αυτό όμως δεν πάει να πει ότι θα συμφωνήσεις με όλα αυτά που θα σου δείξω. Εσύ μπορεί να έχεις μια άλλη φιλοσοφία, so simple. Οπότε, αν ενδιαφέρεσαι, πριν να πέσει το intro, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Επίσης, μην ξεχνάς να χτυπάς και το καμπανάκι για να σου έρχονται όλες τις ειδοποιήσεις από την Μπέλα Μέρη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και θα ξεκινήσω με το πρώτο must have προϊόν για το καλοκαίρι, το οποίο εγώ πάντα θεωρώ, έτσι. Λοιπόν, το οποίο πρέπει να έχει κάποιος είναι ένα face mist. Το συγκεκριμένο είναι από Carotene. Το παίρνω τουλάχιστον 2 χρόνια, είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Πάει παντού, μέσα στην τσάντα, μου δροσίζει, ενυδατώνει παράλληλα, τονώνει την επιδερμίδα μου. Ένα φυσικό νερό πηγής. Είναι φανταστικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει ιδιαίτερη μυρωδιά, μπορώ να σου πω. Μ' αρέσει και το παίρνω συνέχεια. Δεύτερο προϊόν το οποίο είναι αναγκαίο για το καλοκαίρι, θα σας προτείνω την ιδέα μου για μάσκες, κορίτσια. Ενυδάτωση δεν λείπει ποτέ ούτε το καλοκαίρι. Δύο μάσκες οι οποίες ουσιαστικά είναι κατάλληλες για το after sun, την περιποίηση για το μετά το μπάνιο, την έκθεση από τον ήλιο. Σας συστήνω να πάρετε κρέμες με υαλουρονικό αλλά και aloe vera. Κατά κύριο λόγο καλό είναι να τις βάζετε και στο ψυγείο, οπότε να έχετε την απόλυτη δροσιά. Και οι δύο συγκεκριμένες είναι υφασμάτινες. Η μία είναι από Garnier που έχει υαλουρονικό μέσα και η άλλη είναι από Carotene, από την πρόσφατη αγορά μου από το Σκλοβενίτ, που έχει και aloe vera. Οπότε καλό θα είναι να έχουμε ενυδατοσάρα και το καλοκαίρι. Το επόμενο προϊόν που θα σας δείξω, αυτό κι αν είναι must have και όχι για το καλοκαίρι, αλλά για όλη την εποχή, για τις 4 εποχές, πλέον αφού έχουμε και την πανδημία αυτού του κορονοϊού, αντισηπτικό φιλενάδα, όπου και αν πας πρέπει να ψεκάζεις τον εαυτό σου, τα χέρια σου από εδώ, από εκεί. Μη σου πω ότι πρέπει να κουβαλάς και να ενόπνευμα μαζί. Αλλά εντάξει, είπαμε, μην κάνουμε υπερβολές. Αντισηπτικό όπως και δίνονται. Το συγκεκριμένο αντισηπτικό είναι από την Beyoncé, μου το είχε στείλει η Alpha Beauty στην τεράστια αυτή κουτάρα με αυτό το πακέτο που μου είχε στείλει. Είναι τέλειο. Παιδιά, το άρωμα είναι φανταστικό. Θα ξαναβάλω. Αχ, είναι πάρα πολύ δροσερό, οπότε μην ξεχνάς το αντισηπτικό σου. Τέταρτο, must have προϊόν σου έχω αντιλιακό. Πού πας μάνα μου στην παραλία χωρίς αντιλιακό και στην παραλία να μην πας. Πώς πας, βγαίνεις έτσι στο σπίτι χωρίς αντιλιακό. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να βάλεις και στο σώμα αλλά και στο πρόσωπο είναι το αντιλιακό. Δεν θες να κουβαλάς πολλά μπουκαλάκια, δεν θες να κουβαλάς πολλά σωληνάρια, πάρ' το αγάπη μου από Άπι Βίτα, 2 σε 1, ένα τριαντάρι και για το πρόσωπο αλλά και για το σώμα. Θα πεις καλά 30 μας δείχνει, καλό θα είναι να πάρεις ένα 50 για το πρόσωπο. Σας έχω πει και σας το λέω και τώρα, για όποιος δεν το ξέρετε, το 30 είναι χρόνος και όχι δείκτης προστασίας. Δηλαδή σε 30 λεπτά, μετά από μισή ώρα, πρέπει να βάλω ξανά το αντιλιακό. Στα 50 λεπτά είναι μεγαλύτερος χρόνος και ώρα προστασίας. Αλλά μην ξεγελιέσαι, οπότε 2 σε 1 από Άπι Βίτα. Το έχω πάρει φέτος, το είχα ξαναπάρει και πέρυσι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δεν μυρίζει κάποια άσχημη μυρωδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε δεν ξεχνάμε ποτέ τη φροντίδα μας για το πρόσωπο αλλά και για το σώμα με το αντιλιακό. Όπως και δίποτε, must have προϊόν top of the top είναι το αντιλιακό. Μιλάμε για αντιλιακό, θα σου μιλήσω και για την προστασία των μαλλιών μας. Δεν μπορούμε να προστατεύουμε μόνο το προσωπάκι μας και το μαλλί να βγαίνει έτσι. Όχι, φιλενάδα, θέλει και το μαλλί φροντίδα. Οπότε σου έχω εδώ πέρα ένα καταπληκτικό προϊόν, must have και αυτό, αντιλιακό για τα μαλλιά. Καινούργια προέλευση από Dallon Cosmetics, είναι μια ελληνική εταιρεία που αγαπάω πάρα πολύ. Δεν μυρίζει, δεν βρωμάει, το έχω δοκιμάσει, μου άρεσε πάρα πολλά, μου άρεσε πάρα πολύ. Πολλά μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Βασικά είχα μία περίπτωση με το προηγούμενο αντιλιακό μαλλιών, ενώ του έδωσα δεύτερη ευκαιρία με απογοήτευση, μου μύριζε μούχλα, όμως το δοκίμασα αυτό το διαμαντάκι από Dallon και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Οπότε εγώ τώρα ενδεικτικά σας δείχνω κάποια brand, έτσι δεν πάει να πει ότι θα τα πάρετε κι εσείς. Εγώ απλά εστιάζω ότι αυτά τα προϊόντα πρέπει να τα... Πρέπει, δεν υπάρχει σε αυτή τη ζωή, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, σε ενημερώνω ότι κάποια προϊόντα
πρέπει να τα έχεις στην τσαντούλα σου. Επόμενο προϊόν που έχω να σου πω είναι η ενυδάτωση των μαλλιών μας μετά το μπάνιο, βουτάς στη θάλασσα. Το μαλλί σου είναι ταλαιπωρημένο από τις βαφές, από τα ρεφλέ, από τα ντεκαπάς και δεν τις μαζεύεται. Και μου λες, μα δεν κάνει να μπω στο αλάτι, δεν κάνει. Και εγώ έχω να σου πω ότι όταν τελειώσεις στη θάλασσα και μετά πρέπει να κάνεις ντουζάκι. Ξέρω, μπορεί κάποιος να μην προτιμάτε τις οργανωμένες παραλίες. Πάρε όμως μια μπουκάλα να έχεις νερό, καλό νερό, όχι αλατισμένο νερό. Ξέπλυνε το μαλάκι σου και πριν πας στο σπίτι, γιατί θα αργήσεις, ξέρω, μπορεί να πέσει καμία μπυρίτσα στο ενδιάμεσο, κανένας μεζεδούλης. Δεν θα κάτσεις όμως έτσι και θα λες, άντε να φύγουμε, πρέπει να φτιάξω μαλλί. Όχι φιλενάδα, σου έχω και εδώ πέρα τη λύση. Σου έχω αυτήν εδώ πέρα την κρέμα μαλλιών, η οποία δεν θέλει ξεβγαλμά. Είναι από την Καρνιέ, την παίρνω χρόνια, η συγκεκριμένη είναι με αργανέλαιο, είναι μια κρέμα αμυγδάλου με έλαιο αργανέλαιο. Λοιπόν, τι να σου πω, πρώτα απ' όλα δεν θέλει ξεύγασμα. Με το που κάνεις το τουζάκι σου ή χύνεις το μπουκάλι με το νερό, τέλος πάντων, κατευθείαν τη βάζεις στην κρεμούλα από εδώ και κάτω και πιο πολύ να ενισχύσεις τις άκρες των μαλλιών σου, μυρίζει φανταστικά. Και τι κάνεις? Παράλληλα ενυδατώνεις την τρίχα, την προστατεύεις ουσιαστικά από την υγρασία, από το αλάτι, όχι γιατί το έχεις βγάλει ήδη το αλάτι, γενικά όμως το προστατεύεις το μαλάκι σου, γιατί θα σου πω και τι ακριβώς κάνει, έτσι. Αυτή η συγκεκριμένη είναι και για πολύ ξηρά ατίθασα μαλλιά, θρέφει, δεν το βαραίνει, το μαλλί σου γίνεται απαλό, πιο ελαστικό και πραγματικά πιο ευκολοχτένιστο. Τώρα, δεν αξίζει να φας και όλο τον κόσμο μετά, να το πεις όλο το Βόσπορο μέχρι να γυρίσεις στο σπίτι, Επόμενο προϊόν που πρέπει ουσιαστικά να έχεις είναι το After Sun, που πας χωρίς After Sun. Έρχεσαι λοιπόν, κάνεις το ντουζάκι σου και λες, καίγομαι, καψώνομαι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αν έχεις καεί, δεν σε σώζει το After Sun, εδώ που τα λέμε. Θέλεις γιαούρτια με την πέτσα κιόλας, μα το πιστώ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση όμως, που δεν έχεις καεί τόσο πολύ, βάζεις After Sun στο ψυγείο πριν πας στην παραλία και σου έχω εδώ πέρα ένα After Sun από καροτέν, το οποίο έχει και aloe vera, αλλά αν δεν θέλεις το κοινό γαλάκτωμα του After Sun, σου έχω και gel με aloe vera και το συγκεκριμένο είναι από Dallon. Το συγκεκριμένο, παιδιά, με έχει σώσει μετά από τον Αλεξανδρίτη, που το δέρμα μου έχει βγάλει καντήλες, είμαι κατακόκκινη και με έχει, παιδιά, σώσει το συγκεκριμένο. Είναι φανταστικό. Θυμάμαι κιόλας αυτό, το είχα πάρει από το Βερόπουλο. Βερόπουλο, όχι, δεν υπάρχει Βερόπουλο. Τι λες, Μάρη? Από το My Market, παιδιά, με σώζει κάθε φορά που το βάζω. Τώρα καταλαβαίνετε τι αίσθηση νιώθω όταν το έχω και στο ψυγείο, έτσι. Άλλη φάση. Και πριν πάω στα καλλιντικά, γιατί εννοείται ότι το καλοκαίρι μπορεί να μην βαφόμαστε, αλλά θα σου πω τι καλλιντικά μπορείς να έχεις και το καλοκαίρι. Πριν όμως πάω, έχω να σου δείξω το τελευταίο προϊόν, το οποίο όχι μόνο καλοκαίρι, πάντα πρέπει να το φοράμε, ναι! Είναι το αποσμητικό μας. Στα λεωφορεία, εννοείται ότι δεν πλένονται, βάζουν τα αποσμητικά και χαμός γίνεται. Όχι, φιλενάδα. Ενώ, παιδιά, είναι η καινούρια προέλευση από Bioten. Μυρίζει φανταστικά. Στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, θα σου πω μια αμαρτία. Μου μύριζε σαν θυμίαμα. Λέω, δεν θα το πω καλά. Γιατί εγώ χρόνια έπαιρνα ντάβ. Όμως, είναι φανταστικό το συγκεκριμένο. Τώρα πάμε σε καλλιντικά. Το πρώτο προϊόν που θέλω να σου δείξω είναι αυτό εδώ πέρα, το Mist, το οποίο είναι και Prep και Prime. Ενυδατώνει, παιδιά, δεν υπάρχει. Φιξάρει την επιδερμίδα, την προετοιμάζει για το επόμενο βήμα του Foundation. Αυτό το συγκεκριμένο είναι από MAC. Έχει άρωμα καρύδα, μυρίζει συνέχεια και είναι πάρα πάρα πολύ λογικό που το έκαναν έτσι να μην μυρίζει συνέχεια, γιατί θα ήταν πάρα πολύ ενοχλητικό. Είναι φανταστικό, δεν έχω λόγια καθόλου. Άλλη πρόταση, αν δεν θέλετε να πάρετε MAC, υπάρχει και το Face Mist από Mario Badescu, αλλά και Aven. Τι Aven? Το επόμενο που θέλω να σας δείξω είναι φυσικά concealer. Εγώ δεν μπορώ χωρίς concealer, δεν έχετε μεγάλο πρόβλημα. Okay. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν μπορώ καθόλου χωρίς κονσίλερ. Ένα ροδακινή κονσίλερ για τον αποχρωτισμό της περιοχής των ματιών μου. Όπως βλέπετε, καλά τώρα δεν φαίνεται γιατί έχω βάλει κονσίλερ. Αλλά όπως και δίποτε το κονσιλεράκι το θεωρώ πάρα πολύ must have προϊόν για το summer και όχι μόνο. Το συγκεκριμένο είναι που έχω εγώ αυτό τον καιρό, είναι από W7, το Go Concealer. Είναι σε ροδακινή τόνο. Μου βγάζει απόλυτα το μαύρο κύκλο.
Στη συνέχεια, γνωρίζω ότι το καλοκαίρι πολλές από εσάς δεν θέλετε foundation και είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί το καλοκαίρι με τη ζέστη δεν θέλουμε πολύ πράγμα πάνω στην επιδερμίδα μας. Είναι πάρα πολύ λογικό. Όμως, επειδή λογικό είναι να μην βγαίνουμε και έτσι, έτσι. Αν κάποιος θέλετε να βγείτε έτσι, το σέβομαι. Όμως εγώ δεν μπορώ να βγω έτσι με τίποτα. Οπότε τους καλοκαιρινέους μήνες προτείνω σαν must have προϊόν αυτήν εδώ πέρα την CC κρέμα, η οποία είναι από Bioten. Η CC κρέμα είναι πιο ισχυρή από την BB κρέμ, γιατί ουσιαστικά, πώς θα σου το πω, έχει και αυτό το χρώμα το οποίο γίνεται ένα με την επιδερμίδα σου. Η συγκεκριμένη είναι η medium, η απόχρωση. Μου κάθεται πάρα πολύ καλά στο πρόσωπο, δηλαδή με το που τη βάζεις υπάρχει μια ομοιομορφία για έναν περίεργο λόγο. Μυρίζει κηδόνι, δεν είναι καθόλου λιπαρή, γιατί πολύ απλά έχει ένα matte τελείωμα. Παράλληλα, μου ενυδατώνει και το πρόσωπο. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι φανταστική. Νομίζω ότι αυτό με σώζει για όλο το καλοκαίρι. Επόμενο προϊόν και must have. Νομίζω ότι μία κρέμα λάμψης είναι ό,τι καλύτερο. Να τη βάζεις στα ζυγωματικά, στα κόκαλα τα οποία εγώ δεν έχω, είναι φανταστική. Να την αναμειγνύετε μαζί με την ενυδατική σας, μαζί με την BB κρέμα σας, με τη CC κρέμα σας. Εγώ στη συγκεκριμένη φάση έχω από 7 Days αυτό το Illuminate, το οποίο είναι 4-1. Επίσης, αν δεν έχετε κάποια κρέμα λάμψης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο υγρό highlighter. Ουσιαστικά το καλοκαίρι δίνουν έτσι αυτή τη σακπινιά όλα τα υγρά προϊόντα. Μπορείτε να το εφαρμόσετε και μόνο του στα ζυγωματικά ή όπου θέλετε να λάμπετε, αλλά και να το αναμίξετε με την ενυδατική σας, με το foundation, με την BB κρέμα. Βασικά δίνει ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Για όσον αφορά τώρα το υγρό, το highlighter, συνήθως μας δίνει πιο μεγάλη έμφαση στο μακιγιάζ μας και στις φωτογραφίες τα υγρά τα προϊόντα. Βέβαια, στο καπάκι βάζεις και τα πουδρένια τα προϊόντα, όμως ένα υγρό highlighter είναι ό,τι καλύτερο. Μπορείτε πάλι να κάνετε την ίδια δουλειά με την κρέμα λάμψης, να το εφαρμόσετε και μόνο του, αλλά να το βάλετε και μέσα στο foundation και στην ενυδατική και στην BB κρέμα. Μην λέμε τα ίδια. Εγώ αυτή την περίοδο έχω από MUA το υγρό, το highlighter στην απόκροπηση Supple, αλλά έχω και από Essence το Insta Perfect Liquid Highlighter, το οποίο είναι το 20 Rose Fever. Έχω σωθεί, πραγματικά. Τώρα έχει σειρά το bronzer, φιλενάδα. Είναι στη δικιά σου θέληση να βάλεις ό,τι θέλεις. Θέλεις κρεμώδες bronzer ή πουδρένιο bronzer. Μπορείς να κάνεις και τα δύο, φυσικά. Έτσι, λοιπόν, εγώ έχω ένα κρεμώδες bronzer, το οποίο είναι από την W7, είναι το Chunky bronzer. Βέβαια, για να δώσω έμφαση στο καλοκαίρι, δεν θα κάνω contouring. Τα κοψίματα ουσιαστικά τα κάνω με bronzer. Θέλω να θερμαίνω περισσότερο την επιδερμίδα μου, ώστε να φαίνεται και πιο μαυρισμένη, αλλά να υπάρχει και μια ομοιομορφία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το μαύρισμα μου αρέσει και μου ταιριάζει και πάνω μου πάρα πολύ. Οπότε, γιατί να το χαλάσω όλο αυτό το φυσικό αποτέλεσμα? Όμως, παρόλα αυτά, το ενισχύω με τον bronzer. Είναι απαραίτητο προϊόν, μπορώ να σου πω, για το καλοκαίρι. Οι αποχρώσεις τώρα. Οι αποχρώσεις έχουν να κάνουν καθαρά στα κούτσια. Εγώ παίρνω το χρώμα τερακότα. Το συγκεκριμένο το οποίο το χρησιμοποιώ είναι από Golden Rose, είναι το τερακότα Stardust 106. Και σαν συμβουλή έχω να σου πω ότι προτιμώ ψημένα, όπως βλέπεις έχει αυτή την καμπύλη, ψημένα προϊόντα, γιατί δίνουν μια άλλη νότα, να σου το πω. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσω και στα ρουζ, τα οποία τα προτιμώ με λίγο σίμερ μέσα. Προτιμώ και εδώ πέρα ψημένο ρουζ. Το συγκεκριμένο είναι από Hearn. Είναι μια εταιρεία που γνώρισα στο Beauty Festival στο Περιστέρι. Όπως βλέπεις είναι αυτή εδώ πέρα η απόχρωση. Δεν θέλουμε κιόλας πολλά. Δεν θέλουμε να γίνουμε και κλόουν. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι το 274 Baked Blusher. Όπως σας είπα, είναι ένα ψημένο ρουζ. Και χρησιμοποιώ και από Essence αυτό εδώ πέρα με το shimmer που σας είπα. Είναι το Blush Lighter και είναι το 04 Beach Down. Και είναι η απόχρωση 04 Beach Down. Δεν ξέρω αν το βλέπετε στην κάμερα. Έχει πάρα πολύ shimmer. Έχει shimmer, αλλά είναι λεπτοκομμένα. Δεν είναι που θα γυαλίσεις και θα κάνεις τούμπανο μόνο και μόνο από το ρούζ.
Πάμε τώρα στην ανεδάτωση του κορμιού σου, του μαλλιού σου και. Σε αυτή την περίπτωση, το και το καλοκαίρι, σαν must have προϊόν, σου προτείνω να χρησιμοποιήσεις κάποιο ξηρό λαδάκι. Θέλεις να έχει και λίγο σήμερα έτσι να το βάζεις και να λαμπυρίζεις, καλοκαιράκι είναι. Ή εκτός και αν θέλεις να πάρεις ένα απλό λάδι, μόνο και μόνο για την ανεδάτωσή σου. Στο εμπόριο, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλά brands τα οποία έχουν ξηρά λαδάκια. Εγώ χρησιμοποιώ ουσιαστικά από την iPerfumes, η οποία άμα το κουνήσεις βλέπετε ότι πέφτουν τα στρασάκια. Είναι ήπια στρασάκια, ένα ήπιο σήμερο ουσιαστικά πάνω στο κορμί σου όταν το εφαρμόζεις. Ενδατικό έλαιο σώματος, ξηρό λαδάκι. Αλλά παρόλα αυτά είχα και την ευτυχία να δεχτώ ένα κουτάκι από Cure International, τα οποία μυρίζουν φανταστικά. Σας τα είχα κάνει και διαγωνισμό στο Instagram. Δεν ξέρω αν με ακολουθείτε. Άμα δεν με ακολουθείτε, κάντε ένα follow εδώ πέρα. Ξηρά λαδάκια με οποία δεν λερώνουν στα ρούχα σας και σας ενυδατώνουν απλόχερα. Επόμενο προϊόν είναι τα χυλάκια μας. Must have προϊόντα, κραγιονάκια. Προτείνω ουσιαστικά να φοράτε κραγιονάκια matte, αλλά να έχει και μια ελαφριά φόρμουλα ενυδάτωσης μέσα. Αυτόν τον καιρό εγώ τη βρίσκω με την καινούργια φόρμουλα από Conte Rose. Αυτά εδώ πέρα τα συγκεκριμένα. Το συγκεκριμένο να φανταστείτε είναι soft matte, creamy lip color και μου κρατάει, δεν πάει πουθενά, είναι παράλληλα ενυδατωμένα τα χυλάκια μου, οπότε σαν υστερόγραφο θα χρησιμοποιείτε κραγιονάκι με ενυδάτωση αλλά και matte τελείωμα. Πρώτο τελευταίο προϊόν είναι οι κολονίτσες. Αυτό πάλι είναι στη δικιά σου κρίση, φιλενάδα. Είναι τι σου αρέσει. Εγώ, άμα με ρωτήσεις, πού θα σου απαντήσω κατευθείαν. Προτιμώ τους καλοκαιρινούς μήνες πιο δροσερά αρώματα και όχι βαριά. Πιο φρουτόδι, να το πω. Και όχι πολύ πολύ λουλούδι. Πιο πολύ φρούτο, κάνα καρπουζάκι. Βασικά, μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς το άρωμά σας ή να διαλέξετε από κάποιο γνωστό που να φτιάξετε το τύπου άρωμα, να σου το πω, βάλεις και την παραπάνω εσάς και να σου κρατήσει για ώρες και να το έχεις πληρώσει πιο οικονομικά από ό,τι να έδινες να έπαιρνες ένα ακριβό brand. Αυτά είχα να σας πω. Α, και τελευταίο must have προϊόν, φιλενάδα, είναι το καπέλο. Πού πας χωρίς καπέλο, άσε που σε βοηθάει και να κάνεις και ωραίο φωτοσούτι. Αυτά ήταν τα must have προϊόντα του καλοκαιριού. Ελπίζω να σου άρεσε. Θέλω να μου γράψετε από κάτω ποιο είναι το δικό σας must have προϊόν. Θα χαρώ πάρα πολύ να το γνωρίσω. Μπορεί να μου πεις και εσύ κάτι και να το κάνω κι εγώ, καταλαβαίνεις. Να το βάλω στη λίστα μου. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά. Γεια σας.